τις προηγούμενες αγωνιστικές, θα φύγει από εδώ, από το γήπεδο της Τούμπας, με τη δεύτερη ήττα του μετά από αυτή την προηγούμενη αγωνιστική στην Τρίπολη από τον Αστέρα, σε αυτή τη διαδικασία των play-off. Τελευταία δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις. Με 2-0 σκόρ ημιχρόνου με τα γκολ του Νάφκο με το εύστοχο χτύπημα απέναντι στο 40 και στο 44 με το γκολ του Στόχ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το δικό του έργο πιο εύκολο για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Πήρε και το 3-0, πήρε και το γκολ από τον Βούκιτς το 86 και αυτό είναι και το τελικό σκόρ στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του στο πρώτο μέρος, έφτασε μέχρι και το 63%. Στο δεύτερο ημίχρονο προτίμησε να δώσει βάρος στο πώς να διατηρήσει το υπέρ του προβάδισμα. Είχε ποσοστό κατοχής υπέρ του Ατρόμητος, χωρίς όμως να απειλήσει. Τα χαμόγελα στο τέλος για τους γηπεδούχους. Πάμε στον Κωστή Κότσαρη. Ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει και δικιά του ιδιαίτερη και μεγάλη σημασία, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Όμως καλύτερα να μας πείτε εσείς πώς ήρθε αυτό και ποια είναι η σημασία. Θεωρώ ότι δεν πήγαμε με τον καλύτερο τρόπο στο παιχνίδι, αλλά είχαμε σήμερα αυτό που μας έλεγε τα τελευταία παιχνίδια. Είχαμε και την τύχη στο πλευρό μας. Είχαμε τον Παναγιώτη Γλύκο που μας κράτησε στο παιχνίδι στο πρώτο λεπτό με μια φανταστική αντίδραση. Και όταν χρειάστηκε, πιστεύω ότι ήταν ο κορυφαίος μας παίκτης σήμερα. Εκμεταλλευτήκαμε από τις τρεις καλές στιγμές δύο, με το πέναλτι και με το πολύ ωραίο γκολ του Τομίρ, και έτσι βρεθήκαμε πριν να κάνουμε ένα μπροστά στο σκορ. Και στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε το ίδιο πράγμα. Μας παρουσιάστηκε με μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Βούκιτς, την οποία την εκμεταλλευτήκαμε για να κλειδώσουμε αυτή τη νίκη που ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνήθως ο κόσμος στρέφεται σε αυτούς που σκοράρουν. Όμως υπάρχουν και άλλοι πρωταγωνιστές και από το τεχνικό team του ΠΑΟΚ τα εύσημα και στον τερματοφύλακα της ομάδας. Πάμε και στον Αποστόλη Λάκου. Έχουμε κοντά μας τον Φώτη Γεωργίου. Εντάξει, μετά αν δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, αλλά αν στον 38 δευτερόλεπτο είχες σκοράρει, ίσως να ήταν διαφορετική η εικόνα του αγώνα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα θα ήταν καλύτερο για μας να ξεκινήσαμε σε αυτή τη φάση να παίρναμε εμείς μπροστά στο σκορ. Οπότε να μπορούσαμε να αναλυταθούμε λίγο, να κρατήσουμε κάτι για να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά δυστυχώς χάραμε κάποια γκολ στο ημίχρονο, τα οποία ήταν πιστεύω καθοριστικά για τον ΠΑΟΚ ώστε να κλειδώσει την νίκη. Πέρα από τις ευκαιρίες στην Τρίπολη και σήμερα στην αρχή του αγώνα, η αποτελεσματικότητα είναι αυτό που λείπει από τον Ατρόμητο ώστε να αλλάξει λίγο την κατάσταση στα play-off, καθότι υπάρχουν ακόμα άλλα τρία παιχνίδια. Ναι, σίγουρα. Έχουμε χάσει κάποιες σημαντικές ευκαιρίες σε αυτό το θεσμό. Πιστεύω ότι δικαιούμασταν κάτι καλύτερο, έστω κάποιον να ανοίξουν τα σκορ σε κάποια από εμάς. Οπότε δεν είναι αυτό και φυσικώς έτσι είναι μπάλα. Θα κοιτάξω τα επόμενα μάτς, τα οποία να καταφέρουμε να πάρουμε νίκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Ο Ηλίας Καρόνης ήταν στην σκηνοθετική επιμέλεια στο σημερινό παιχνίδι, Κωστής Μπότσαρας και Αποστόλης Λάμπος παρέα. Συνάδελφοι τεχνικοί στο χειρισμό των καμερών μετέφεραν με εικόνα τις προσπάθειες των παιχτών των δύο ομάδων για το 3-0 του ΠΑΟΚ. Με 2-0 στο ημίχρονο, με το εύστο χτύπημα μέναλτι του Νάφκο, με τον γκολ του Στόχ στο 44. Και το 3-0, έτσι όπως το κατέγραψαν και οι συνάδελφοι από τη στατιστική υπηρεσία, να καταλήγει στο Βούκιτς μετά από 15 πάσες των γηπεδούχων χωρίς να παρεμβληθεί αντίπαλος παίκτης. Τρίποντο για τον ΠΑΟΚ, διαδικασία των play-off που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μένετε πάντα στα κανάλια Nova Sports, εδώ υπάρχει η δράση, τίποτα περισσότερο από όλους όσοι...